Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια και η οικονομία. Γίναμε σοφότεροι σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Την απάντηση θα μας δώσει ο κύριος Νίκος Στραβελάκης, καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ακούσαμε πολλά λόγια για την οικονομία από όλους, αλλά δεν νομίζω ότι μάθαμε κάτι. Κοιτάξτε, είναι δυνατόν να μάθουμε κάτι από ανθρώπους τώρα? Λέει, έρχεται στην Νέα Δημοκρατία και λέει, θέλω να αποκαταστήσω τα εισοδήματα και την ανισότητα. Οι μισθοί στην Ελλάδα και οι συντάξεις, τα προσέθετα, έχουν μειωθεί, οι πραγματικοί μισθοί και οι πραγματικές συντάξεις έχουν μειωθεί σε ποσοστά άνω του 30% την τελευταία δωδεκαετία. Από αυτά τα 12 χρόνια η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε είτε μόνη της είτε με συνεταίρο το Πασόκ, ας πούμε, τα 9. Είναι δυνατόν ποτέ να δώσει, να βγει πέρα αυτού του είδους η εξίσωση από ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία? Στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι κάποιες εξαγγελίες προεκλογικού περιεχομένου που σκοπό έχουν να απαλύνουν τον πόνο, μπας και στραβωθεί κανένας από χαμηλότερα εισοδήματα και τους ψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει πάλι και αυτός δικιά του πετριά, έτσι. Έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, η οικονομία πάει καλά. Και πάει καλά γιατί το έχω φροντίσει εγώ. Μες. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα τι έρχεται και λέει? Λέει ότι τώρα αν επανέλθω θα μπορέσω να δώσω γιατί η οικονομία πάει καλά. Και αναρωτιέται κανένας το προφανές. Πηγαίνουν όλες οι οικονομίες κακά, με εξαίρεση την ελληνική που πηγαίνει καλά, και αυτή πηγαίνει καλά γιατί η κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι, πού να το πω, ανήκουστα. Ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία πέφτουνε, νομίζω εγώ, στο κενό. Ο κόσμος τα ζει κιόλας, δεν είναι μόνο ότι καταλαβαίνει, είναι ότι δεν βγαίνει. Μα το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και έρχονται τώρα και σου λέει, ας πούμε, έρχεται το Μητσοτάκη, βγαίνει ο ΣΑ και λέει ότι μειώθηκε 7,5% πραγματικός μισθός το 2022. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι αφισβητείται τα στοιχεία του ΩΣΑ. Τη στιγμή που έχει κάνει λάθος ο ίδιος και έχει κάνει και προεκλογικό σποτ το μέσο μισθό. Έχει κάνει λάθος το μέσο μισθό. Έχει υπολογίσει το μέσο μισθό στα 1400, στα 1150 ευρώ. Είναι 1423. Η μεγάλη αύξηση που θα κάνει στο μέσο μισθό είναι 80 ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και στο βασικό μισθό από τα 780 να τον πάει στα 950 σε βάθος τετραετία. Χωρίς να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό ενδιάμεσα. Και έρχεται αυτό το πράγμα να το παρουσιάσει. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία γιατί δεν είμαστε σε μνημόνιο. Δηλαδή εάν πάμε σε κάποιες συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας, κάτι το οποίο είναι διόλου απίθανο, έτσι το λέει ήδη μία σειρά από ανθρώπους έμπειρους περί τα οικονομικά και όχι αριστερούς φυσικά, όπως ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιαννίτσης και άλλοι, τότε τι θα βγουν να πούνε? Α, συγγνώμη, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να την προστατέψουμε την πρώτη κατοικία. Δεν πάει πουθενά αυτή η συζήτηση, ο κόσμος το καταλαβαίνει και νομίζω ότι στο μόνο που έχει να ελπίζει είναι να υπάρχει αδύναμη κυβέρνηση στην επομένη των εκλογών, που θα υπάρχει κατά τη γνώμη μου, και δεύτερο να υπάρχει ισχυρή οργανωμένη αντιπολίτευση από δυνάμεις πραγματικής αριστεράς που να μπορούν να βάλουν φρένο σε αυτές τις πολιτικές. Οι μεγάλες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι? Είμαστε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμασταν και πριν από τα μνημόνια? Γιατί νομίζουμε ότι αυτά τα 13 χρόνια που ταλαιπωρηθήκαμε δεν άλλαξε και κάτι στο οικοδόμημα το οικονομικό, έτσι.
είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν από 13 χρόνια. Πρώτον, γιατί τα εισοδήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου έχουν μειωθεί. Και δεύτερον, διότι έχει χαθεί ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Έχουμε ένα ΑΕΠ πλέον που η κατανάλωση είναι υπέρτερη του 90%. Είναι πρωτοφανές παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι η απόλυτη κατάρρευση της παραγωγής και των επενδύσεων. Αυτό ζούμε. Και μάλιστα αυτό γίνεται σε μια κοινωνία που είναι πολύ πιο άνεση και πολύ πιο κατακερματισμένη από αυτό που ήταν πριν από 12 χρόνια. Οι φτωχοί είναι φτωχότεροι και περισσότεροι και οι λίγοι πλούσιοι που έχουν απομείνει είναι πάμπλουτοι και θέλουν να κουλαντρήσουν όλο το πολιτικό σκηνικό και την ζωή της χώρας. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να πάει, κατά τη γνώμη μου, μαζικά στις κάλπες και ιδιαίτερα οι νέοι και να βάλουν φρένο σε αυτή την επιδίωξη. Μπορούν, κύριε Στραβελάκη, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι κουρασμένος και φοβισμένος από αυτά τα 13 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούμε νέους ανθρώπους να προσπαθούν να διατηρήσουν μια δουλειά των 500 ευρώ. Πώς θα αντισταθούν σε αυτό που περιγράφετε? Δεν ξέρω, δείτε. Με τις αντιστάσεις βγήκε 2,5 εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο στα Τέμπη. Ναι. Δηλαδή, ένας έγκριτος δημοσκόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε ένα άρθρο για την πολιτική χαρτογράφηση της ελληνικής κοινωνίας με κριτήριο την ανισότητα των εισοδημάτων, μου είπε ότι βγήκε κόσμος για τα ΤΕΜΠΗ ο οποίος ήταν ανάλογος με τον κόσμο των πλατιών. Ο κόσμος είναι εδώ. Ο κόσμος είναι εδώ. Και αυτό έφερε όλη αυτή τη συζήτηση για τα εισοδήματα στην επιφάνεια. Αυτό εξανάγκασε το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουν για ένα διανεμητική πολιτική σήμερα. Πριν από λίγα χρόνια, αν έλεγες και μόνο τη λέξη αύξηση μισθών, θα πρέπει να πάνε σε φάνε. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το νέο παραγωγικό μοντέλο, οι επενδύσεις που θα έρθουν, οι εκείνοι, οι τούτοι, οι άλλοι. Όλα αυτά αποδείχτηκαν φρούδα, αποδείχτηκαν μπουρμπούτσαλα, να το πω πιο λαϊκά, και αναγκάζονται τώρα πλέον να λάβουν υπόψη τους τη διαθέση του κόσμου. Μπας και το μαντρώσουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το μαντρώσουμε. Οι εκλογές αυτές θα είναι εκλογές που έχουν σημαντικό κομμάτι εκλογικού και πολιτικού κατακερματισμού, κυρίως για τα κόμματα του επίσημου πολιτικού συστήματος. Επειδή μοιάζει το οικονομικό μείγμα που έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να είναι περίπου το ίδιο και η δικαιολογία είναι ότι η οικονομική πολιτική καθορίζεται απ' έξω. Από την άλλη, οποιαδήποτε διαφορετική πρόταση ακουστεί, σωστή ή λάθος, δεν ξέρω. Ας πούμε, αυτό που τάραξε τα νερά στην προεκλογική περίοδο ήταν η πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη. Με το Δήμητρα, που παρουσιάστηκε περίπου ως έξοδο από το ευρώ κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει γενικώς το οικονομικό μείγμα που έχουν στο μυαλό τους τα κομματικά επιτελεία των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία και μπορεί ο κόσμος να το δεχτεί αυτό, να πάει σε μια, να το πούμε, ρήξη, ας το πούμε, ρήξη. Λέξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πρώτο που είπατε. Mm-hmm. Το σύστημα Δήμητρα που είπε ο κύριος Βαρουφάκης εν τη ρήμη του λόγου είναι ένα σύστημα πληρωμών. Ναι. Ωραία. Είναι δηλαδή ένα ηλεκτρονικό σύστημα ευρώ, το οποίο μάλιστα εντός των επομένων μηνών ή έτους θα το κυκλοφορήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ηλεκτρονικό ευρώ και όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Και στην ουσία αυτό που έλεγε είναι να έχω ένα σύστημα εναλλακτικό προς το τραπεζικό σύστημα, σε περίπτωση που έχω πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό είπα. Τώρα το πήρανε οι άλλοι και το τραβήξαν να κάνουν την τρίχα τριχά. Είναι μια μπούρδα. Δεν πιστεύω ούτε στο πρόγραμμα Δήμητρα ότι έχει κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει, ούτε στις ιδέες του κυρίου Τσακαλώτου για εναλλακτικό νόμισμα στις πόλεις, όπως είχε συζητηθεί στη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια για το Παρίσι και αντίστοιχα για το Λονδίνο, με την έννοια του να φέρνει κόσμο από παντού σε μεγαλοπόλεις και να διευκολύνει τη ζωή εσωτερικά. Θεωρώ ότι είναι σχέδια επί χάρτου και θα παραμείνουν επί χάρτου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κράτος και η πολιτική εξουσία και η κεντρική κρατική εξουσία θα παραμείνει πανίσχυρη ως προς τα νομισματικά. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι ναι, χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική, αλλά στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. Όχι στο επίπεδο κάποιας νομισματικής τρίπλας, όπου θα βρούμε ένα καινούριο νόμισμα ή θα βρούμε ένα καινούριο μέσο πληρωμών ή θα βρούμε ένα καινούριο σύστημα πληρωμών και με αυτόν τον τρόπο θα τριπλάρουμε το σύστημα. Ξέρετε, αυτές οι ιδέες είναι αρχαιότητα, είναι σχεδόν, πώς το λένε, συνομήλικες με τον ίδιο τον καπιταλισμό. Δηλαδή θυμίζει την αντιπαράθεση του Μάρξ με τον Προυντόν, όπου ο Προυντόν πίστευε ότι αν φτιαχτούν εναλλακτικά νομίσματα και εναλλακτικά συστήματα πληρωμών θα καταρρεύσει ο καπιταλισμός ο ίδιος. Πρόκειται για τεράστιες ουτοπίες. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το εξής. Μπορεί να πει αύριο το πρωί μια κυβέρνηση και να πει ότι εγώ θα κάνω άμεσες κρατικές επενδύσεις από τις 100 επιχειρήσεις που κλείσανε στα χρόνια των μνημονίων να ξαναδουλέψουμε εργατικού έλεγχο 50 που αξίζουν. Αυτό θα ξαναβάλει μπροστά την οικονομία. Θα ξαναβάλει τα αλήθεια μπροστά την οικονομία. Θα δημιουργηθούν εισοδήματα, θα δημιουργηθούν δουλειές, θα δημιουργηθεί ζήτηση, θα δημιουργηθεί παραγωγή και κάλυψη και της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς. Θα μεταβάλει συνολικά το κλίμα. Μπορεί να βγει κάποιος αύριο το πρωί και να πει ότι εγώ παιδιά θα δώσω όλη τη μοναστική και την κρατική γη για καλλιέργεια σε νέους ανθρώπους και ζευγάρια που θέλουν να πάνε στην Ήπεθρο. Χωρίς κανένα ενίκιο, με συμβολικό ενίκιο, με ένα ευρώ ενίκιο. Αυτό θα ξαναβάλει μπροστά την οικονομία. Αυτή την αιμονή που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις ιδιωτικοποιήσεις, πώς την κρίνετε? Καλά, αποτέλεσμα δεν είχε, το έχουμε καταλάβει, αλλά... Έκανε όμως πλουσιότερους τους πολιτικούς φίλους. Αποδυνάμωσε τη ΔΕΗ λίγο πριν την έκρηξη του ρεύματος, την οποία ο κύριος Χατζηδάκης από τους Σοφοστήρας έλεγε ότι πάει για κλείσιμο. Μια εβδομάδα πριν βγάλουν λεφτά στον τομέα της ενέργειας ο κάθε επικραμμένος, ο κύριος Χατζηδάκης είχε εκτίμηση της κυβερνήσεως, επίσημη εκτίμηση, ότι η ΔΕΗ κλείνει. Και πήγε και έδωσε όλο το δίκτυο 2 δισεκατομμύρια. Σε μια εταιρεία που σήμερα η ΔΕΗ έτσι όπως είναι και χωρίς λιγνητικές μονάδες κάνει κέρδη παραπάνω. Μια φορά τα κέρδη της ΔΕΗ πούλησε το δίκτυο ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτός ο Φωστήρας. Βόλεψε όμως κάποιους φίλους. Αντίστοιχα δημιούργησε αγορά για κάποιους άλλους παρόχους οι οποίοι πουλάγαν πανάκριβα, όμως εξισορροπώντας τις τιμές μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας και της ΡΑΕ, στην ουσία πληρώναμε όλοι πανάκριβα. Και αυτοί που είχαμε ΔΕΗ και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό κάποιοι, και νομίζω εδώ εντάξει, παρόλο που εγώ δεν σύμφωνο με το Γιάννη τον Βαρουφάκη, έτσι, σε αυτό έχει δίκιο. Υπάρχει στην Ελλάδα η Μητσοτάκης ΑΕ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολιτικοί, είναι κομπλαδόροι και ενδιάμεση επιχειρηματικών συμφερόντων σε συνάρτηση με το κράτος. Άρα κύριε Στραβελάκη, αν υποθέσουμε, και τονίζω το υποθέσουμε, ότι είμαστε εκτός μνημονίων, όπως μας λένε. Η επόμενη μέρα, οποιαδήποτε και αν είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει, μας επιφυλάσσει ένα ακόμα μνημόνιο. Μπορεί να το βαφτίσουν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω πώς θα το πούνε, αλλά... Αυτό που ξέρω είναι ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όξυσης της κρίσης διεθνώς. Όποιος διαβάσει ακροθυγώς το διεθνή τύπο, ας μην πάει παρακάτω, καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε μια
παγκόσμια όξυνση της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 και δεν ξεπεράστηκε ποτέ παρά τα 3 εκατομμύρια χρημάτων που πέσανε στον πύθο των Δαναΐδων. Ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν το ταβάνι του δημοσίου χρέους για 125η φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Είχαν δημόσιο χρέος 8 τρισεκατομμύρια το 2009 και τώρα έχουν πάνω από 35 τρισεκατομμύρια. Έχουν κοντά εξαπλασιάσει το δημόσιο χρέος τους σε ένα διάστημα 12 ετών και προκοπή δεν έχουν δει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κρίση οξύνεται. Βλέπουμε ότι κουνιούνται μεγάλες τράπεζες και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Ούτε καν η τραπεζική κρίση δεν ξεπεράστηκε. Τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη ανέβασε για μία ακόμη φορά τα επιτόκια της. Έχουμε λοιπόν μία όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης στην οποία χρειάζεται άμεση κρατική παρέμβαση για να μπορέσει να ξεπεραστεί τουλάχιστον από τη σκοπιά των εργαζομένων και της κοινωνίας. Βέβαια, το σύστημα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ότι έχει χάσει σε αυτή την ιστορία 3 εκατομμύρια. Έχει πετάξει στον πύθο των Δαναΐδων 3 εκατομμύρια ευρώ. Και μπορεί με να έχει κάνει κάποιους πολιτικούς του φίλους ή πολιτικούς παράγοντες πλουσιότερους, όμως η κοινωνία υποφέρει, υποφέρει συνεχόμενα και δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένη να υποφέρει για πολύ ακόμα. Είδατε ότι είχαμε κινητοποιήσεις και μεγάλη απεργία στις μεταφορές στη Γερμανία. Είδατε ότι η Γαλλία, και βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι σε μια διαρκή εξέγερση. Στην Ελλάδα βγήκε 2,5 εκατομμύρια κόσμος για τα τέμπη. Στην Ολλανδία, για να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, ένα συντηρητικό αγροτικό κόμμα προς το εμφανιζόμενο στις εκλογές κατόρθωσε και βγήκε πρώτο στις ενδιάμεσες ολλανδικές εκλογές. Δεν είναι λοιπόν καθόλου απλά και καθόλου εύκολα τα πράγματα για το σύστημα και η οργανωμένη δράση του κόσμου μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα και στο πεδίο της διανομής και του εισοδήματος, το οποίο κατά τη γνώμη είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζετε να λέμε ότι θα παίχουμε τον κόσμο με 700 ευρώ και να μας λέει και ευχαριστώ και να τον φωνάζουμε και θα δουλεύει όποτε θέλουμε εμείς και θα του πληρώνουμε υπερορία άμα γουστάρουμε. Και από τη σκοπιά της ανάταξης της οικονομίας, γιατί αν δεν υπάρξει κρατική παρέμβαση, πώς θα αναταχθεί αυτή η οικονομία. 12 χρόνια περιμένουμε τους ιδιώτες. 12 χρόνια θα φτιαχνόταν με fast track το ελληνικό. Ελάτε να το δείτε το ελληνικό. Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. 12 χρόνια στερήθηκε ο κόσμος 10 συνοικιών και όλη του νομού Αττικής σε ένα τεράστιο χώρο που θα μπορούσε να είναι πνεύμα να σπρασίνουν, να παίζουν τα παιδιά μας και να χαίρονται και να έχει μέσα και μαγαζιά να που υπάρχει χώρος που να βγάζει ένα μεροκάμα. Έχετε δίκιο. Κύριε Στραβελάκη, να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα και να έρθετε την επόμενη φορά εδώ στο στούντιο να τα πούμε πιο άνετα, που θα έχουμε και ένα αποτέλεσμα πιο χειροπιαστό. Και καλή μας τύχη, όπως μας τα πάτε. Καλή μας τύχη. Καλή δύναμη και καλή ψήφο στον κόσμο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η ενίσχυση των δυνάμεων της πραγματικής αριστεράς, εντάξει, εγώ υποστηρίζω την Ανταρσία, τα έχω γνωστό αυτό. Αλλά καλή δύναμη και καλό κουράγιο στον κόσμο της αριστεράς, καλή τύχη και καλή δύναμη στις δυνάμεις της αριστεράς και η νεολαία μαζικά σκάλπες. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να δώσει το ηχηρό μήνυμα αυτών των εκλογών και να δώσει και τον τόνο των πολιτικών εξελίξεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στραβελάκη, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Καλημέρα μου.